Σας άκουσα, κύριε Υπουργέ, να λέτε όταν απαντάτε σε επίκαιρα θέματα γενικής επικαιρότητας εκτός της ερώτησης. Επομένως, μου υπαγορεύεται για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μιλήσω. Θα συμφωνήσουμε λοιπόν σε ένα πράγμα. Ο επικείμενος θλιβερός, άθλιος, άγριος, εξοντωτικός χειμώνας είναι μεν επικαιρότητα, αλλά όπως είπε και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο εδώ στη Βουλή, επί ώρα πολύ, είναι κοινός για όλους μας. Είναι μια επικαιρότητα από την οποία δεν εξαιρείται κανένας. Έχει όμως τρομακτικότερες επιπτώσεις από αυτές που φαντάζεται, πλασάρει, πουλάει, αντιμετωπίζει, χρησιμοποιεί για λόγους δικούς του οποιοσδήποτε πρωθυπουργός σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης ή του κόσμου. Μιλάω για την Ελλάδα όμως. Για τα παιδιά για τα οποία θα μιλήσω εγώ. Και εγώ μιλάω για τα παιδιά που έχουν αναπηρίες και τα παιδιά που έχουν ανάγκες ειδικές μαθησιακές. Μιλάω για τα ειδικά σχολεία. Για να με καταλαβαίνει και ο κόσμος που με ακούει. Ήρθαν και σας βρήκανε οι γονείς, τα παιδιά των παιδιών που έχουν συγκεκριμένες ανάγκες, που είναι με αμαξίδια, που πρέπει να έχουν επιστημονική στήριξη πολλαπλή, που έχουν απίστευτες διαβαθμίσεις. Και τους είπατε, για παράδειγμα, για να είμαι και τυπική, να είμαι και σωστή, στο τέλος του Σεπτέμβρη που σας βρήκανε, ότι 1000 παιδιά από αυτά δεν πάνε φέτος στο σχολείο γιατί υπάρχουν προβλήματα με τις μεταφορές. Και η μεταφορά των μαθητών αυτών είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταφορών. Δεν μπορεί να μην συμφωνήσουμε, επίκαιρα ή ανεπίκαιρα, ότι η παιδεία είναι ευρύτερη έννοια της εκπαίδευσης. Είναι ευρύτερη έννοια της εκπαίδευσης. Και άρα έχει υποχρέωση μια κυβέρνηση, μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, βεβαίως να είναι και φιλολαϊκή, βεβαίως να μην νοιάζεται για τα λεφτά, βεβαίως να μην βάζει το κέρδος πιο πολύ απάνω, θα τα αφήσω αυτά όλα στην πάντα. Είναι υποχρέωση μια οποιαδήποτε κυβέρνηση να εκπαιδεύσει το Υπουργείο ότι ακόμα και αν η ιδεολογία σας είναι, ότι μπορεί να είναι ιδιώτες αυτοί που μεταφέρουν τα παιδιά με αναπηρία στα σχολεία, που είναι αρμοδιότητα τα κτίρια της νομαρχίας, που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταφορών η μεταφορά, είναι θέμα παιδείας ποιος θα τους υπαγορεύσει. Τους όρους, τον τρόπο και το είδος των λεωφορείων. Δεν μπορεί να μην συμφωνήσουμε σε αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχουν παιδιά που κινούνται με αμαξίδια ή έχουν κινητικά προβλήματα με ιδιώτη, ο οποίος όποτε θέλει, ή άμα λήξει σύμβαση, κάνουμε 1,5 μήνα και δεν πάνε τα παιδιά στα σχολεία. Και έτσι εμφανίζονται λιγότερα παιδιά στα σχολεία. Να τα πηγαίνουμε με τουριστικά λεωφορεία των 50 θέσεων και των 100. Σε κανένα λογικό άνθρωπο, σε καμία παιδεία δεν χωράει αυτό. Ένα κράτος όφιλε να έχει για τα ανάπηρα παιδιά του και τα παιδιά που πηγαίνουν στα ειδικά σχολεία ιδιόκτητα κρατικά λεωφορεία. Μικρά, ειδικά, που να μπορούν να μεταφέρουν οποιοδήποτε παιδί ανά πάσα στιγμή από το σπίτι στο σχολείο. Και δεν μπορεί να είναι αυτή η υπόθεση κανένα ιδιώτη, καμία σύμβαση. Κανένα να πάει να επενδύσει σε ένα λεωφορείο ειδικό, μικρό, που πρέπει να κινείται και που πρέπει να φτάσει κάτω, για παράδειγμα, στο Μπραχάμι, για να μπει μέσα στο σχολείο να αφήσει τα παιδιά. Και αυτά τα προβλήματα θέλω να, να μου δώσετε μία απάντηση. Τι περιμένω, να αλλάξω ο κανονισμός της Βουλής, να φέρω εδώ και τον Περιφερειάρχη και τον Νομάρχη και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Μεταφορών για να μου λύσει το πρόβλημα της μεταφοράς, για παράδειγμα. Ποιο να φωνάξω εδώ πέρα να μου πει γιατί σε σχολείο. Λίγα είναι τα καινούργια, κύριε Πρόεδρε, που έχουν φτιαχτεί τα σχολεία με προδιαγραφές. Ποιο να φωνάξω εδώ πέρα να έρθει να μου πει πώς έχετε παιδιά με αμαξίδια στη Νελεπάπ, στον τρίτον όροφο. Χωρίς κοινόχρηστο χώρο. Χωρίς έξοδο κινδύνου. Πού να φωνάξω να το πω σε περίπτωση που θα γίνει αύριο το πρωί ένα βραχυκύκλωμα. Ή ένας μικρός σεισμός. Από πού θα φύγουν αυτά τα παιδιά. Δεν φωνάζω από θυμό και από οργή. Φωνάζω από πόνο και από ανάκτηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που την κάνουμε αυτή την ερώτηση. Χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες. Και μιλάμε για τα ανάπηρα παιδιά. Θέλετε συγχαρητήρια γιατί προσλάβατε δασκάλους παραπανήσιους. Μπράβο σας. Θέλετε γιατί πολλαπλασιάσατε τις προσλήψεις. Μπράβο σας. Θέλετε να πω ότι είστε σε αυτόν τον τομέα καλύτερα από τους προηγούμενους. Μην σας το πω. Πραγματικά και προσωπικά σκοτίστηκα να σας το πω. Υποχρέωσή σας είναι. Δεν χρειάζεται κανένα χειροκρότημα, δεν κανένα μπράβο. Και σας πω επίσης ότι πάλι λείπουνε. Έχω να σας δώσω κατάλογο. Όποτε χρειαστεί. Πού υπάρχουν ελλείψεις. Και εδώ και εκεί και παραπέρα. Λέτε για το χειμώνα. Θα σας πω στη δευτερολογία μου τι σημαίνει χειμώνας όταν το σχολείο δεν είναι οργανωμένο.
σχολείο 100 θέσεων, 100 θέσεων για ανάπηρα παιδιά, στριμώχνετε 350. Δεν σας μιλάω για το παιδί που έχει μπαμπά πλούσιο, που βγάλε και λεφτά πάνω από την πανδημία ή που βγάλε και λεφτά από τις αλλαγές της τιμής του πετρελαίου. Αυτό έχει 40 βοηθούς, 80 ειδικά αυτοκίνητα και 6 να κουβαλάνε το παιδί του. Και αυτά να το μορφώνουνε. Και να το μετατρέπει σε ένα παιδί 15 φορές πιο λειτουργικό από τα άλλα που πηγαίνουν στις δημόσιες δομές. Για αυτά τα προβλήματα θέλω να μου απαντήσετε. Και μην μου μιλήσετε με αρμοδιότητες. Μην μου κατεβάσετε 12 χαρτιά. Μην μου πείτε τα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Να έρθετε να μου πείτε πότε και πώς θα πείσετε τον κύριο Υπουργό Χ, τον κύριο Περιφερειάρχη Ψ, ότι χωρίς τις δικές σας προδιαγραφές του Υπουργείου, τις επιστημονικές για τα ανάπηρα παιδιά, δεν έχουν καν δικαίωμα να μεταφέρουν αυτά τα παιδιά, αλλά αυτά τα παιδιά πρέπει να μεταφερθούν και άρα πρέπει να βρουν τρόπο να τα μεταφέρουν. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να στεγάζουν σε αυτά τα σχολεία, κανένας τους. Μα κανένας τους. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω στη συνάδελφό μου ότι καθόλου δεν παρεξηγώ το πάθος και την αγανάκτηση. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο και δικαιούται βεβαίως με τον τρόπο το γλαφυρό που η κυρία Κανέλη μας έχει συνηθίσει και εμένα προσωπικά. Με ευχαριστεί, δεν με ενοχλεί καθόλου να θέτει τα θέματα. Και ειδικά ένα θέμα, όπως σας είπα, τόσο πολύ ευαίσθητο. Λυπούμαι που εγώ θα υποχρεωθώ να απαντήσω πιο γραφειοκρατικά, πιο στεγνά. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο, κυρία Κανέλη. Ποτέ δεν υποδεικνύω σε έναν συνάδελφο πώς θα τοποθετηθεί. Εγώ ξεκαθάρισα πώς απαντώ εγώ. Και δεν θα το έλεγα ποτέ σε εσάς. Έχουμε συνυπάρξει σε αυτή τη Βουλή πολλές φορές. Και δεν θα το. Όχι, όχι. Δεν υπόκειται. Διατηρείτε το Υπουργικό και να. Μα έχετε και δευτερολογία. Έχετε. Ξεκίνησα να. Μην διακόπτετε. Μην διακόπτετε. Κυρία Υπουργέ, συνεχίστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεκίνησα να σας απαντώ με καλή πίστη και σας βεβαιώ και με ειλικρίνεια. Και θα σας επαναλάβω, παρότι με διακόψετε, ότι σας έχω απέραντο σεβασμό για να σας υποδείξω πώς θα τοποθετηθείτε. Το σεβασμό αυτό, κυρία Κανέλη, τον έχω και στους συναδέλφους μου υπουργούς. Άρα λοιπόν δεν θα απαντήσω για λογαριασμό άλλων υπουργείων, παρά μόνο επιγραμματικά. Δεν βλέπω ποια δυνατότητα έχω εγώ να φέρω εδώ περιφερειάρχη, δυνατότητα που στερείται ένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πώς την αποκτά αυτόματα ένας υπουργός. Επαναλαμβάνω, με κίνδυνο εγώ να χαρακτηριστώ ανάλγητη ή υποκρίτρια, επειδή δεν ορίομαι, θα σας απαντήσω στα θέματα που θέσατε. Θα σας πω λοιπόν ότι καλώς μας δώσατε συγχαρητήρια για τις προσλήψεις, γιατί ήταν υποχρέωση, αλλά υποχρέωση που δεν ασκήθηκε τα τελευταία 12 χρόνια. Και σε ό,τι αφορά την ειδική αγωγή που σας απασχολεί και δικαιολογημένα, δεν ασκήθηκε ποτέ. Ποτέ όμως δεν διορίστηκαν εκπαιδευτικοί στα ειδικά σχολεία, ποτέ στα εκπαιδευτικά σχολεία της ελληνικής χώρας. Θα σας πω όμως τους αριθμούς, γιατί έχουν και αυτή τη σημασία, και εσείς στη δευτερολογία χαρακτηρίστε με ξανά υποκρίτρια ή χαμηλόφωνη ή δεν ξέρω τι άλλο θέλετε πείτε. Λοιπόν, στην τριετία της διακυβέρνησης, 25.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και μελών ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Οι αριθμοί έχουν τη σημασία τους. Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 έχουμε προχωρήσει στην πρόσληψη 38.934 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού σε όλες τις δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πέρυσι, το 2021-2022, 31.588 προσλήψεις, αύξηση περίπου 25%. Δεν θα την έλεγα μικρή, όπως τη λέτε εσείς στην ερώτησή σας, και ειδικά όταν σας είπα πολλές από τους διορισμούς και τις προσλήψεις γίνανε και για πρώτη φορά. Συγκεκριμένα και ειδικότερα για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, μόνιμοι διορισμοί. Κατά την τριετία 2022 έχουν διοριστεί 4.489 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. 2.311 στην πρωτοβάθμια, 2.178 στη δευτεροβάθμια, 1.440 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις. Σύνολο διορισμών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση 5.329. Επαναλαμβάνω, με κίνδυνο να κουράσω, η πρώτη στα χρονικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την ειδική αγωγή. Αναπληρωτές. Στο τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 έχουν προσληφθεί στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση 12.209 εκπαιδευτικοί. 9.680 στην πρωτοβάθμια, 2.259 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και 6.131 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Σύνολο προσλήψεων αναπληρωτών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση έως τώρα 18.340. Στην πρώτη φάση προσλήψεων,
που υλοποιήθηκε στις 26 Οδό του 22. Στη δεύτερη που υλοποιήθηκε στις 39 του 22. Ολοκληρώθηκαν. Έχει καλυφθεί η συντριπτική πλειοψηφία των κενών και στις παράλληλες στηρίξεις και στις ΜΕΑΕ και στα τμήματα ένταξης. Υπάρχουν όμως αναπομείνοντα κενά ή και θα προκύψουν κενά, γιατί θα γίνουν νέες γνωματεύσεις παράλληλων στηρίξεων. Γιατί κάποιοι εκπαιδευτικοί ενδεχομένως για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή τους να μην μπορούν να παρέχουν καθήκοντα. Θα καλυφθούν αμέσως γιατί στο τέλος της επόμενης εβδομάδας ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση της υποβολής ετοιμάτων για παράλληλες στηρίξεις και ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Επεξεργάζονται ήδη οι υπηρεσίες στα αιτήματα αυτά και θα ανακοινώσουμε τις νέες προσλήψεις. Αυτά στην πρωτολογία και στη δευτερολογία και άλλες εξηγήσεις στα θέματα που θέτετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Καμέλη, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Έχω 50 χρόνια στο δημόσιο λόγο και δεν ορίομαι, δεν φωνάζω, παθιάζομαι. Το θεωρώ προνόμιο του ανθρώπου να μπορεί ακόμα να παθιάζεται και να μην ρομποτοποιείται, ακολουθώντας πιστά, τυφλά, ενίοτε και κόντρα στη συνείδησή του, κασετούλες και κειμενάκια γραμμένα από αρμόδιες άψυχες υπηρεσίες. Η υποκρισία πολλές φορές αφορά στην πραγματικότητα. Δεν ήταν προσωπικός ο χαρακτηρισμός. Το ότι ακολουθείτε 2 τόνους, πιστέψτε με, και λόγω δουλειάς μπορώ να ακολουθήσω 122. Αυτό δεν πρόκειται να παρηγορήσει και κανένας αριθμός από αυτά που μου είπατε, τους γονείς που έχουν παιδιά στο σχολείο στον Πειραιά, και εν ώψη του χειμώνα, του πολέμου στην Ουκρανία, όλων αυτών των πραγμάτων, δεν πληρώνονται τα χρήματα στο ηλεκτρικό και η ΔΕΔΙΕ απειλεί να κόψει το ηλεκτρικό. Δεν είναι θέμα παιδείας. Τι έρχομαι εγώ και λέω εδώ μέσα σήμερα. Γιατί παθιάζομαι αυτά τα πράγματα. Άχρηστα είναι λοιπόν. Υπάρχουν σχολεία που είναι σε κοντέινερ. Μπορείτε να μου πείτε ότι δεν υπάρχουν, να με διαβεβαιώσετε. Να αρχίσω να σας λέω που είναι. Θα σας υποτιμήσω. Ντροπή. Το ξέρετε όμως ότι υπάρχουν σχολεία για παιδιά ανάπηρα. Μέσα σε κοντέινερ. Υπάρχει κάποιος από τον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή, από τους ανθρώπους που είναι εδώ, από αυτούς που μας ακούν, οποιονδήποτε, οποιοδήποτε, μέσα ή έξω, να αντιλαμβάνεται τι σημαίνει παιδί ανάπηρο σε κοντέινερ. Έχει κανένας την αίσθηση ότι υπάρχουν κοντέινερ πολυτελείας των 800 τετραγωνικών, των 400 τετραγωνικών, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις να είναι παιδιά μέσα σε κοντέινερ? Δεν είναι θέμα παιδείας. Όχι. Μπορεί να είναι θέμα πολεοδομίας. Δεν αντιλέγω. Καθόλου. Τι σας ζήτησα? Στην ερώτησή μου τι σας ζήτησα? Να μου πείτε πώς θα καλύψετε τα κενά. Θα σας πω και κενά που δεν μπορείτε να καλύψετε. Μπορείτε όμως να χαράξετε πολιτική εκπαιδευτική. Αλλά αυτό συνεπάγεται βέβαια και πολιτική οικονομική και πολιτική μια σειρά από άλλα πράγματα και χρειάζεται πλήρη ανατροπή η υπάρχουσα μέχρι σήμερα για να μην καυχάται κάποιος ότι επί 12 χρόνια δεν είχε διοριστεί κανένας και τώρα διορίζονται μαζικά κάποιοι. Περισσότεροι από αυτούς, έχετε υπόψη σας, είναι αναπληρωτές, έτσι. Οι περισσότερες ανάγκες πάγιες σε αυτά τα σχολεία καλύπτονται από αναπληρωτές. Και οι αναπληρωτές δεν μπορούν να αναπτύξουν σχέσεις με παιδιά που έχουν εξαιρετική ανάγκη την προσωπική, διαρκή και σταθερή σχέση με γνωστά πρόσωπα γύρω-γύρω. Εκτός και αν κάποιος δεν το έχει μελετήσει σε βάθος αυτό το πράγμα. Ας φύγουμε με τις μεταφορές, ας φύγουμε από τα κτίρια και τους κινδύνους, ας φύγουμε από όλα αυτά και πάμε στην ουσία. Ξέρετε γιατί πολλαπλασιαστήκανε φέτος τα παιδιά που ζητάνε εγγραφή σε αυτά τα σχολεία? Γιατί μέχρι προτείνω τα πηγαίναν στις ιδιωτικές δομές. Και έτσι όπως εξελίσσεται η οικονομική κατάσταση για τον Έλληνα, τον πιο φτωχό, τον μεσαίο, τον μικρομεσαίο, τον αυτοαπασχολούμενο, 1002, δεν έχουν πια τη δυνατότητα να τα πάνε στις ιδιωτικές δομές. Παρότι το σύνολο του σχεδίου θα ήταν, είμαι σίγουρη δηλαδή, ότι αν κάποιος σας έδινε ένα πράσινο φως, θα τα κάνατε όλα μία ΜΚΟ αυτά. Το έχετε κάνει και αλλού με ΜΚΟ. Γιατί σας το λέω? Γιατί σε σχολεία άθλια, επειδή βάφεται ένα στίχος, μπαίνει ταμπέλα χορηγός τάδε. Κάπου κάνανε μια ξύλινη επένδυση και έχει χορηγό τάδε. Μπαίνεις μέσα και απουσιάζουν παιδιά γιατί δεν μπορούν οι γονείς να τα πάνε εκεί με ιδιωτικό μέσο, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τα πάνε και γιατί η βενζίνη έχει πάει εκεί που πάει. Αλλά βάλαμε την ταμπέλα του χορηγού γιατί κάποιος σε δέησε και έβαψε έναν τοίχο. Είναι ντροπή να λέμε ότι χρειαζόμαστε χορηγό για να βαφτεί ένα τοίχος ή να μπει μια ξύλινη επένδυση κάπου. Αποκλείεται να μην συμφωνούμε, κυρία Μακρύ, σε αυτό.
Αποκλείεται. Αποκλείεται ακόμα και να μας χώριζε άβυσσος πολιτική που μας χωρίζει. Αποκλείεται να μην συμφωνούμε σε αυτό. Ότι είναι ντροπή στον 21ο αιώνα με τα λεφτά που υπάρχουν. Που υπάρχουν και τα δουλεύει ο κόσμος, να μην μπορεί να εξασφαλίσει ένα σχολείο για το ανάπηρο παιδί του, όπου δεν θα χρειάζεται να ευγνωμονεί έναν φορηγό που μία μέρα του κάτσε και είπε: θα πάω να βάψω έναν τοίχο. Για να μπει και το όνομά μου ταμπέλα. Αποκλείεται να μην συμφωνούμε σε αυτό. Να σας πω κάτι. Οι γονείς που έχουν ανάπηρα παιδιά, 2 ή 3 φορές την εβδομάδα, πρέπει να τα πηγαίνουν σε άλλο χώρο για εργοθεραπεία. Σε άλλο χώρο για λογοθεραπεία. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει κεντρική αντίληψη σχηματισμού σχολικών συγκροτημάτων για αυτή τη δουλειά, με τη μεταφορά εξασφαλισμένη, όπου αυτές οι δραστηριότητες και οι ανάγκες, οι πραγματικές, οι επιστημονικές, να γίνονται μέσα. Θέλετε να σας πάρω, σας πάω μια μέρα να βρείτε μια μάνα ή ένα πατέρα και πολλούς από αυτούς που επειδή λείπει νοσηλευτής σε σχολείο τέτοιο, πάει και κάνει τη μέτρηση του ζαχάρου του παιδιού της, που είναι ανάπηρο, από τα κάγκελα. Πάει και κάνει τη μέτρηση του ζαχάρου του παιδιού της, γιατί δεν υπάρχει νοσηλευτής διορισμένος μέσα στο σχολείο. Τι είναι αυτό να πω? Δεν σας βρήκα σάκο του μπόξ αυτή τη στιγμή, σε προσωπικό επίπεδο, σε Υπουργείο Παιδείας. Σας βρήκα τον κατεξοχήν αυτουργό που όφιλε να είναι και ηθικό αυτουργό κάθε βελτίωση που θα μπορούσε να γίνει με το υπάρχον σύστημα. Με τα ΕΣΠΑ, ΜΕΠΑ, ΣΕΠΑ, δεν με νοιάζει από πού θα τα πάρετε. Αυτό που με νοιάζει είναι να γίνουν γρήγορα και άμεσα. Και χώρος υπάρχει. Και κτίρια υπάρχουν. Και κτίρια μπορούν να χτιστούν. Επιστήμονες υπάρχουν. Έμψυχο δυναμικό υπάρχει. Θα μπορούσε να είναι οργανωμένα. Και αυτά τα παιδιά όντως να ζουν σαν άνθρωποι και κυρίως να απελευθερωθούν από, για την κοινωνία, οι δυνάμεις που λέγονται γονείς, που λέγονται συγγενείς, που λέγονται και δαιμόνες, που λέγονται το χέρι της οικογένειας, που αυτά τα παιδιά τα μεγαλώνει. Τα μεγαλώνει. Δεν τα ανέχεται. Τα αγαπάει και τα βοηθάει. Αυτό ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας. Να διδάξει με τα ανάπηρα παιδιά την παιδεία που οφείλει να έχει ο ελληνικός λαός και όχι στιγνά και σκέτα μόνο την εκπαίδευση περί τη διαφορετικότητα όταν πρόκειται για αναπηρία ή όταν πρόκειται για οτιδήποτε άλλο. Για να απαλυνθεί όχι ο πόνος των γονιών, να αξιοποιηθεί η ικανότητά τους να τα βγάζουν πέρα με ένα παιδί ανάπηρο και να τους μένει χρόνος να ζούνε, να αναπνέουνε και να δουλεύουνε χωρίς να κάνουνε για τα παιδιά αυτό που όφιλε να κάνει ένα πολιτισμένο κράτος στον 21ο αιώνα με τέτοιες τεχνολογικές δυνατότητες. Γιατί βλέπετε, σε αυτά τα παιδιά δεν αρκεί η τηλεμάθηση ή το τάμπλετ. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Πω στη συνάδελφό μου ότι ποτέ δεν τη χαρακτήρισα οριόμενη. Δεν το έκρινε αυτό, δεν ξέρω που το καταλάβατε, δεν το είπα. Και δεν θα το πω ούτε τώρα, παρότι εσείς με πολύ ευκολία με χαρακτηρίσατε υποκρίτρια. Είπατε ότι έχετε 50 χρόνια στο δημόσιο βίο και αυτό σας επιτρέπει να έχετε και πολλές διαβαθμίσεις στη φωνή σας. Σύμφωνοι. Έχετε και μεγάλη εμπειρία όμως και μέσα στη Βουλή, η οποία σας επιβάλλει να ξέρετε ότι δεν μπορεί ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, είτε υπουργός είτε υφυπουργός, να απαντήσει για λογαριασμό άλλων υπουργείων. Είναι κανόνας κοινοβουλευτικός, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, θα τον σεβαστούμε. Μπορεί να ήταν άψυχα αυτά που είπα, μπορεί οι αριθμοί, σας το είπα και στην αρχή, να μην δημιουργούν τη διάθεση σε αυτούς που ακούν εμένα να σας απαντώ, να ταυτιστούν μαζί μου. Αυτοί οι άψυχοι αριθμοί που μου τους δώσαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες είναι ακριβές, είναι οι αριθμοί που αποδεικνύουν την ευαισθησία του Υπουργείου. Γιατί οι αριθμοί αυτοί είναι οι εκπαιδευτικοί μας που διδάσκουν και βοηθούν τα παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες. Σας λέω λοιπόν ότι η μεταφορά των μαθητών, και αν επανέλθω και στην ερώτηση, υλοποιείται από τις περιφέρειες. Οι περιφέρειες ελέγχονται, επιβλέπονται, καθοδηγούνται, όποιο θέλετε ρήμα διαλέξτε, από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό είναι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Αυτές είναι οι υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες οι μαθητές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των δημοσίων σχολείων μεταφέρονται από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα. Οι ίδιες διατάξεις μιλούν και τα θέματα
έγκαιρης έναρξης της μεταφοράς μαθητών, τις διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων. Ενδεχομένως να μην σας αρέσουν αυτά που λέω. Οφείλω να απαντήσω στην ερώτησή σας όπως τη θέσατε, εξηγώντας εκείνους που μας ακούν. Γιατί εσείς ξέρετε ότι δεν έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο Παιδείας. Σε ό,τι αφορά. Διακόπτεται, μην διακόπτεται. Κοιτάξτε, κυρία Κανέλη, να συζητήσουμε σοβαρά, γιατί είστε μια πολύ σοβαρή γυναίκα. Σας το αναγνωρίζουν και σας το έχουν πιστώσει όλοι. Σε μια σοβαρή λοιπόν συνάδελφο, θα πω ότι εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τίποτε. Αν κάποιος άλλος στη θέση τη δική μου, με άλλες, θα σας πω, με άλλη ιδεολογία, με άλλες προδιαγραφές, με άλλες προϋποθέσεις, με άλλες προτεραιότητες, το αλλάξει καλώς, με τα ισχύοντα, με τα οποία και συμφωνώ απολύτως, ενημερώνω διημών με ύψιλον εκείνους που ακούν, ότι για τους μαθητές που φοιτούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και επέκδευσης, ΣΜΕΑΕ θα το λέω εξής, ισχύουν τα εξής. Η μεταφορά αυτών των μαθητών από τη διαμονή τους ή από τον τόπο στον οποίο συγκεντρώνονται στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα πραγματοποιείται για λόγους ευαισθησίας χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς που υπάρχουν για τα άλλα παιδιά και δικαιολογημένα. Μεταφέρονται με τα ιδιόκτητα μέσα των δήμων ή των περιφερειών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, με ακούτε ή τα ξέρετε και δεν πρέπει να απαντήσω. Συνεχίστε, κυρία Υπουργέ. Κρίνεται οικονομικά. Μα με ρωτάτε γι' αυτά. Μα με ρωτάτε γι' αυτά. Αν δεν σας ενδιαφέρει η απάντηση και θέλετε απλώς ένα βήμα να πείτε όσα πείτε, δεν πειράζει, δεν απαντώ. Ωραία. Όχι, εγώ μπορώ να απαντήσω. Εσείς δεν θέλετε να καταλάβετε, αλλά δεν έχει σημασία. Ας πω αυτά που πρέπει να πω. Εάν λοιπόν δεν υπάρχουν ιδιόκτητα μέσα και κρίνεται οικονομικά σύμφορο από πλευράς κόστους, μεταφέρονται με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών πάντοτε από τους Δήμους και τις περιφέρειες. Για όλα αυτά, οι Δήμοι και οι περιφέρειες χρηματοδοτούνται ετησίως από την ΚΑΠ, εγγράφονται τα σχετικά κονδύλια στον κρατικό προϋπολογισμό. Για το έτος 2022 έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθεί στις περιφέρειες της χώρας για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών συνολικό ποσό ύψους 174 εκατομμυρίων ευρώ. Η μόνη αρμοδιότητα του Υπουργείου μας είναι να στελεχώσει με οδηγούς και συνοδηγούς τα σχολικά λεωφορεία που μεταφέρουν τους μαθητές των ΣΜΕΑΕ. Αυτοί οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης είναι 25 στην επικράτεια. Φέτος προσλήφθηκαν 16 υπάλληλοι ΔΟΧ, κλάδων οδηγών και συνοδών, με διάρκεια σύμβασης έως 10 μήνες και την κάλυψη της μεταφοράς των μαθητών που φοιτούν σε αυτές τις ΣΜΕΑΕ. Σε ό,τι αφορά τα σχολικά κτίρια, επίσης θα σας στεναχωρήσω. Είναι υποχρέωση και είναι και ευθύνη του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών δια της εποπτευόμενης από αυτό το Υπουργείο ΚΤΥΠ. Αυτά είναι τα ισχύοντα, κυρία Κανέλη. Δεν αλλάζουν. Συμφωνώ με το πώς ισχύουν και, εν πάση περιπτώσει, όποιος διαφωνεί, ας τα αλλάξει και βάσει αυτό θα κριθεί. Όταν πρέπει να ιδρυθεί μια σχολική μονάδα, εξασφαλίζεται πρώτα από τους Δήμους. Βεβαίωση για την ύπαρξη κατάλληλου χώρου στέγασης. Δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου και με αυτές τις προϋποθέσεις έχουν ιδρυθεί όλες οι ΣΜΕ της επικράτειας. Αυτά λέει ο νόμος, έτσι γίνεται. Σε ό,τι αφορά την ανέγερση νέων δημόσιων σχολικών μονάδων, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου μας εκπονεί κτηριολογικά προγράμματα για να βοηθήσει την ΚΤΥΠ και τους Δήμους. Δεν έχει εντοπιστεί στο αρχείο της υπηρεσίας μας αίτημα που να σχετίζεται με τις στεγαστικές ανάγκες των ΕΝΕΓΙΛ Περιστερίου, Αγίας Παρασκευής και Βόλου, όπως επίσης για τα κέντρα διάγνωσης, αξιολόγησης και συμβουλευτικής και υποστήριξης, τα ΚΕΔΑΣΥ, της Δυτικής Αττικής, της Αλφα Αθήνας και της Καρδίτσας. Αντίθετα, σε τελική διαδικασία επεξεργασίας βρίσκεται το κτηριολογικό πρόγραμμα του ΕΝΕΓΙ Λάρισας. Έχουν χορηγηθεί εγκεκριμένα κτηριολογικά προγράμματα για το πρώτο ΚΕΔΑΣΥ Πειραιά, το δεύτερο ΚΕΔΑΣΥ Πειραιά και με αυτά ολοκλήρωσα και σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.